Σας καλωσορίζουμε σήμερα με όχι τόσο ευνοϊκές συνθήκες, αλλά σας καλωσορίζουμε στον εκθεσιακό χώρο της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος, όπου εγκαινιάζουμε την πρώτη μας έκθεση. Η πρώτη μας έκθεση είναι αφιερωμένη στην ανασκαφή του Πετρά. Την έχει δουλέψει κατεξοχήν η κυρία Μεταξία Τσιποπούλου, που έχει κάνει την ανασκαφή και την συνεχίζει εδώ και 37 χρόνια. Και σαν κύριο θέμα της δεν έχει τόσο τα ευρήματα, όσο τα πρόσωπα που δούλεψαν στην ανασκαφή μαζί της. Αυτή η ιδιαιτερότητα με συγκινεί ιδιαίτερα και ένα αγαπημένο μου ποίημα θέλω να της το αφιερώσω για αυτήν ακριβώς την ευαισθησία της να αναδεικνύει τους συνεργάτες της. Είτε πρόκειται για δημάρχους, είτε για απλούς εργάτες και μαθητές που βοήθησαν στην ανασκαφή. Το ποίημα είναι του Bertolt Brecht και έχει τίτλο «Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει». Η απόδοση είναι του Μάριου Πλωρίτη. Ποιος έκτισε τη θύβα την εφτάπηλη? Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τα γονάρια και τη χιλιοκατεστραμμένη Βαβυλώνα ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές? Σε τι χαμόσπιτα της λίμας της Χρυσόλαμπρης ζούσαν οι οικοδόμοι? Τη νύχτα που το σινικό τείχος αποτέλειωσαν, πού πήγαν οι κτίστες? Η μεγάλη Ρώμη είναι γεμάτη αψίδες τριάμβου. Ποιος τις έστησε? Πάνω σε ποιους τριαμβεύσανε οι Κέσαρες? Το Βυζάντιο το χιλιοτραγουδισμένο μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του. Ακόμη και στη μυθική Ατλαντίδα, τη νύχτα που τη ρούφηξε η θάλασσα τα αφεντικά βουλιάζοντας, με ουρλιαχτά τους σκλάβους τους καλούσαν. Ο νεαρός Αλέξανδρος υπόταξε τις Ινδίες. Μοναχός του, ο Κέσαρας νίκησε τους Γαλάτες, δεν είχε ούτε ένα μάγειρα μαζί του. Ο Φίλιππος της Ισπανίας έκλαψε όταν η αρμάδα του βυθίστηκε. Δεν έκλαψε τάχα άλλος κανένας? Ο Μέγας Φρυδερίκος κέρδισε τον 7χρονο τον πόλεμο. Ποιος άλλος τον κέρδισε? Κάθε σελίδα και μια νίκη. Ποιος μαγείρεψε τα νικητήρια συμπόσια? Κάθε 10 χρόνια κι ένας μεγάλος άνδρας. Ποιος πλήρωσε τα έξοδα? Πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο για αυτή τη σύνδεση της ανασκαφής του Πετρά με τα πρόσωπα της ανασκαφής που εκτίθενται στην έκθεση που θα δείτε. Τι είναι όμως ο Πετράς? Θα σας τα πει η Μεταξία, αλλά σε χοντρικές γραμμές πρόκειται για ένα σύνολο με μνημιακό, με μινωικό ανάκτορο, τρεις οικισμούς και δύο νεκροταφεία που εκτείνεται σε δύο λόφους. Πιστεύουμε πως όταν ολοκληρωθεί η ανάδειξή του, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα σπουδαίο αρχαιολογικό πάρκο. Ζούμε όμως σε μια μετεχνιακή εποχή. Σήμερα είδα ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή, που είχε τον κορονοϊό, είχε πλημμύρες, συμβαίνουν σήμερα αυτά, είχε πυρκαγιές, είχε τα προβλήματα της ξηρασίας και δεν χωρούσε να βάλει τα προβλήματα με τους άμυρους μετανάστες που πνίγονται στη Μεσόγειο. Βαδίζουμε σε ένα μετεχνιακό έτος, ενδεχομένως να ονομαστεί κάποτε πρώτο έτος μετά κορονοϊό. Πρέπει να δούμε διαφορετικά τον κόσμο.
πρέπει να δούμε διαφορετικά τις αρχαιότητες. Όχι όπως τις βλέπαμε κυρίως μέχρι σήμερα σαν ένα μνημείο που αναδεικνυόμενο θα φέρει έσοδα σε μια περιοχή. Πρέπει να το αγαπήσουμε καταρχήν. Να σκεφτούμε τι ήταν αυτοί οι συντοπίτες άλλων εποχών που ζούσαν εδώ. Πώς ζούσαν, πώς ήταν οργανωμένη η ζωή τους. Τι ανταλλαγές είχαν, τι σχέσεις, πώς αντιμετώπιζαν τον ξένο. Ήταν άραγε πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Με λιγότερα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μια ανασκαφή σαν αυτή του Πετρά θα μας βοηθήσει να τα δούμε και να τα εκτιμήσουμε και να αγαπήσουμε αυτό το χώρο. Θα ήθελα, τελειώνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, να πει να αποφύγω ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία και να πω τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε ως στέγη. Θα έχετε βεβαίως δει ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια στην ολοκλήρωση αυτής της ανασκαφής. Εμείς με σύμβουλό μας τον Κορνάρο, ο οποίος δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο και αντλώντας αυτό τον τρόπο από ένα μύθο του Εσώπου που βάζει τον ήλιο και τον αέρα να ανταγωνίζονται, με το παράδειγμα του ήλιου θέλουμε να δείξουμε με τις εκδόσεις που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με την κυρία Τσικοπούλου, που είναι ένας μικρός οδηγός και ένας αναλυτικότερος, που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, να δείξουμε στον κόσμο πόσο σπουδαίο είναι αυτό το έργο και ελπίζουμε ότι έτσι θα αμβληθούν οι αντιθέσεις που έχουν δημιουργηθεί. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους όσοι δούλεψαν για αυτό το χώρο, ιδιαίτερα τον Γιώργο και την Αλίκη Καλανάκη, που ως ιδρυτές και χορηγοί της Στέλης έχουν το εξαιρετικό διαφορετικό χαρακτηριστικό από άλλες ανάλογες προσπάθειες, όχι μόνο να δίνουν χρήματα, αλλά να δίνουν ιδέες και να βάζουν χειρονακτική δουλειά. Αυτός ο χώρος ιδιαίτερα έχει τη σφραγίδα της Αλίκης Γαλανάκη. Όχι όμως μόνο της Αλίκης, να μνημονεύσω τον Δημήτρη του Τσακαλάκη, τον αρχιτέκτονα που έκανε την αποτύπωση και έδωσε ιδέες, τους δυο Μιχάλητες, τον Μιχάλη τον Γιαννακάκη που συνέλαβε την ιδέα της έκθεσης και τη δούλεψε, και τον Μιχάλη τον Πουλά, ο οποίος είχε και αυτός ως φωτογράφος την συμβολή του, τον Αντώνη τον Περάκη για τα γραφιστικά, τη Δέσποινα τη Χατζητάκη που είναι πανταχού παρούσα. Τελειώνοντας, θέλω να δώσω τον λόγο στην αγαπητή μου Μεταξία για να πει δύο λόγια εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πλατεία που θα τη συνοδεύσουμε για να ακούσουμε την ομιλία της. Ευχαριστούμε επίσης και τον Δήμο για τη συνεργασία. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για μένα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι κάτι που το ήθελα χρόνια να γίνει. Δηλαδή, για μένα είναι να πω ένα ευχαριστώ και στην πόλη και στους ανθρώπους που έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Μερικοί δυστυχώς δεν υπάρχουν πια, άλλοι καταφέραμε να γερνάμε σιγά σιγά, οι περισσότεροι, και είναι μια ωραία, μια συγκινητική εκδήλωση. Αυτό που είπε ο Αντώνης, ο Μητσοτάκης, με συγκίνησε πραγματικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να ήμουν εκεί στη γωνία και δάκρυζα, γιατί πράγματι πίσω από κάθε ανθρώπινο έργο, καλό ή κακό για να το λέμε και αυτό, αυτό είναι πολύ καλό βέβαια, υπάρχουν ιδέες. Και αν οι ιδέες είναι ωραίες, νομίζω και τα έργα είναι ωραία και τα αγαπάει ο κόσμος και με κάποιο τρόπο τα καταλαβαίνει, έστω και αν δεν μπορεί εντελώς να τα ερμηνεύσει. Όπως έλεγα και πριν, η ανασκαφή είναι μια διαδικασία η οποία επηρεάζει βαθιά.
ακόμα και αυτούς που δεν μπορούν να το εξηγήσουν πάρα πολύ καλά με λόγια αρθρωμένα, πάλι επηρεάζονται. Όποιος έχει λάβει μέρος σε μια ανασκαφή, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και σαν επισκέπτης να έρθει και να μείνει μισή ώρα και να μας δει, πάλι κάτι αποτυπώνεται μέσα στη ψυχή του. Η τρομερή αυτή αίσθηση ότι μπορείς να πιάσεις στα χέρια σου ένα κύπελο ή ένα καναντάκι, πολύ περισσότερο τα οστά ενός ανθρώπου που έχει ζήσει πριν 3-4.000 χρόνια, δεν ξέρω, είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά πράγματα για την ανθρώπινη φύση, για την ανθρώπινη κοινωνία, για τον τρόπο που οι ανθρώπινες κοινωνίες προοδεύουν ή χάνονται, για διάφορες κρίσεις που υπάρχουν, τι ζούμε κι εμείς, πώς πάρα πολύ ισχυρά γραφειοκρατικά συστήματα έπεσαν και έπεσαν και στην εποχή μας και έπεσε και το μνημονικό. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωτικό, πλαφ, έπεσε σαν χαρτί. Επίσης, τη σχέση με τη φύση. Μια υπερεκμετάλλευση που μπορεί να υπάρχει ή μια αρμονία που μπορεί να υπάρχει σε άλλες εποχές. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αφορούν όλους τους ανθρώπους, όλες τις κοινωνίες και εμάς, μπορούμε να τα δούμε και τα βλέπουμε μέσα από τις ανασκαφές και μέσα από τις ερμηνείες. Πάντως, θα ξαναπώ ότι το σημαντικότερο πράγμα από όλα είναι να διατηρηθούν τα μνημεία. Διότι, εάν δεν διατηρηθεί ένα μνημείο, μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και δυστυχώς ακόμα και επικίνδυνα πράγματα. Δηλαδή, εννοώ καθαρά εθνικιστικά έτσι. Λοιπόν, αν όμως το μνημείο είναι εκεί, το μνημείο έχει δική του φωνή. Σήμερα εμείς το ερμηνεύουμε έτσι, γιατί έτσι νομίζουμε. Αύριο έρχεται μια άλλη γενιά. Αν το μνημείο είναι εκεί, θα μπορέσει να μιλήσει ξανά σε άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και όλες οι επεμβάσεις που κάνουμε στα μνημεία πρώτα-πρώτα πρέπει να είναι ήπιες και κατά προτίμηση αναστρέψιμες, αλλά και τα ίδια τα μνημεία τελικά πρέπει να σωθούν. Βλέπετε ότι αυτόν τον καιρό γίνονται διάφορα θέματα με μνημεία που δεν διατηρούνται, με μνημεία που αποφασίζεται να γίνει αυτό ή το άλλο. Όλα αυτά μας αφορούν όλους. Εμείς οι αρχαιολόγοι, οι επαγγελματίες αρχαιολόγοι, και όταν λέω επαγγελματίες είναι το σοβαρότερο πράγμα που μπορώ να πω για κάποιον, εμείς λοιπόν οι επαγγελματίες αρχαιολόγοι έχουμε υποχρέωση καταρχήν να μελετάμε όσο μπορούμε περισσότερο για να καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας και κατά δεύτερον να τα σώσουμε αυτά τα μνημεία. Γιατί εμείς είμαστε φωνή τους. Έχουν φωνή από μόνα τους οι πέτρες. Πρέπει να τις δούμε, να τις καταλάβουμε, να τις ακούσουμε και όλο αυτό δεν είναι μεταφυσικό. Είναι μια πάρα πολύ στεγνή επιστημονική δουλειά. Μετά μπορεί να έρθουν ορισμένες υποθέσεις εργασίας, θεωρίες, τις λέτε όπως θέλετε. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή την ώρα της δουλειάς. Να δούμε τι πραγματικά έχουμε βρει, όχι ότι τι έχουμε στο κεφάλι μας. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω ότι θα αρέσει στον κόσμο αυτή η έκθεση. Βέβαια, δεν ξέρουμε να μην είναι ανιαρό να βλέπουν ανθρώπους άλλους. Μπορεί. Πάντως, για εμάς που έχουμε δουλέψει στο Πετρά και είμαστε αρκετοί και εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια όμορφη μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε και είμαι απίστευτα ευγνώμων στη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτή την έκθεση που την είχα στο νου μου μερικά χρόνια, που μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω για το κοινό της Ιτίας, αυτό είναι το χειρόγραφο, θα εκδοθεί όμως, είναι στο τυπογραφείο, ένα σύντομο οδηγό του Πετρά και ένα αρκετά μεγαλύτερο βιβλίο που απευθύνεται επίσης στο ευρύ κοινό και είναι για όλη την προϊστορική περιοχή της Ιτίας. Από το 1900 που ήρθε ο Ξανθουδίδης, το 1897 που πρώτο ήρθε ο Έβανς, όλοι μέχρι τους σημερινούς εμάς και τους νεότερους μου φυσικά, γιατί και εγώ πια έχω περάσει. Δεν είμαι από τους νεότερους, είμαι. Ναι, προχωρώ. Αλλά όπως είχε πει κάποτε και η περίφημη Μέριλ Στριπ, μόνο οι τυχεροί θα γεράσουν. Οπότε είμαστε τυχεροί προς το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.